Ταύρος. Ο Ταύρος έχει πάνω του την Αφροδίτη αυτή τη στιγμή, από 6 του Ιουνίου ως 5 του Ιούλη. Τι σημαίνει αυτό? Είστε πάρα πολύ λαμπεροί, πάρα πολύ ερωτικοί. Πώς είναι η Αγγελική Ιλιάδη σε πρεμιέρα, και γενικότερα δηλαδή η γυναίκα, κάπως έτσι είστε όλη μέρα όμως, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό τι σημαίνει τώρα με την Αφροδίτη πάνω σας? Ότι είστε έτοιμοι να ζήσετε τον έρωτα, τραβάτε για τον κόσμο πάνω σας, σας αφήνει τηλέφωνο στον δρόμο σας, βλέπει, σας κάνει friend requests, γίνεται χαμός. Και αυτό καλό θα ήταν να το εκμεταλλευτείτε για να βγείτε τελείως από αυτή τη μουρτζουφλίαση που περνάτε συνήθως, γιατί έχετε και τα δικά σας, τα επαγγελματικά σας, τα οικονομικά σας, όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, τον Ιούλιο, ο Άρης τον καρκίνο θα σας δώσει έτσι μια πολύ ωραία ενέργεια, γιατί συνήθως κοιμάστε όρθιοι, έτσι μεταξύ μας τα λέμε. Οπότε θα βγαίνετε από το σπίτι, έτσι, θα κάνετε παρέες, ποικίλες δραστηριότητες, μέχρι και γυμναστήριο μπορεί να γραφτείτε μετά από 15 χρόνια. Μέσα στον Ιούλιο, που θα είναι η Αφροδίτη στον καρκίνο τότε, θα ευνοούνται πάρα πολύ οι συζητήσεις. Με τον δικό σας άνθρωπο, με το σώμα σας, με τον προϊσταμενό σας, με τον οποιονδήποτε έχει σημασία για εσάς, και θα έχετε τη δυνατότητα να αποκρυσταλώσετε κάποια πράγματα στις σχέσεις σας αυτές συνολικά. Και άλλο καλύτερο δεν έχετε από την αποκρυστάλωση, μιας και τα βάζετε όλα στη σειρά τους. Είστε χειρότεροι από τους Παρθένους αυτό. Προσοχή λίγο τον Αύγουστο. Γιατί οι εκλήψεις θα επιχειρήσουν να σας αποπροσανατολίσουν και δεν έχετε χειρότερο από το να αποπροσανατολιστείτε. Επίσης, θα βγάλετε και μια κτητικότητα απέναντι σε δικά σας πρόσωπα τον Αύγουστο. Και μιλάμε τώρα για εσάς, που η κτητικότητα που έχετε είναι απέναντι σε ένα ταψί παστίτσιο συνήθως. Μέχρι εκεί φτάνει η κτητικότητά σας. Αυτό λίγο πρέπει να ελέγξετε. Κατά τα άλλα, θα περάσετε μια χαρά ωραίες διακοπές. Από 13 Αυγούστου, που γυρίζει ο Ερμής ανάδρομος, και υπάρχει ο κίνδυνος να παρεξηγούνται τα λόγια σας, που δεν έχετε χειρότερο, θα πρέπει να δίνετε πολύ ξεκάθαρα μηνύματα. Δεν είναι τόσο κακός ο ανάδρομος Ερμής. Ψέματα, είναι πολύ κακός, αλλά τέλος πάντων. Σας δίνει όμως τη δυνατότητα να εκφράζεστε και να διεκδικείτε πιο πολύ αυτό που θέλετε, γιατί δεν έχετε επιλογή άλλη από το να μιλήσετε ξεκάθαρα. Τώρα, αν με ρωτούσατε, που δεν με ρωτάτε, πού να πάτε διακοπές, εγώ θα σας πω, θα σας έλεγα πάτε στην Άξο, που σας ταιριάζει πάρα πολύ. Παραλιάρες, ταβέρνα, μπαρ, μέχρι τις 11.30 μετά έχει ύπνο και είστε μία χαρά. Τέλειες διακοπές.